Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Λοιπόν, να πω, είχαμε συνέντευξη Κώστα Σλούκα στο SDNA. Τι είπε, δεν την είδα. Έχει μιλήσει 140 λεπτά, έχει πει πολλά και διάφορα. Επιβεβαίωσα αυτό που είχα πει τόσο καιρό για τον Φενέρ, ότι ήταν πολύ κοντά στη Φενέρ. Και είπε ότι και μάλιστα είπε ότι ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο πριν υπογράψει τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ιτούδης. Για να τον ενημερώσει, Ναι. Θα του πει ότι ζητούσε συγγνώμη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να δούμε λίγο την... Πήγαμε σε break. Τι break? Στο live στο YouTube που μας κάνει και μας δώσει και διαφήμιση. Λοιπόν, για την απόφαση του να πάει στον Παναθηναϊκό, η απόφαση να πάει στον Παναθηναϊκό πάρθηκε μετά τα όσα ακολούθησαν οι επικοινωνίες με τον Ολυμπιακό. Ναι. Προσπάθησα να καταλάβω το πλάνο που υπήρχε την Πέμπτη. Παρασκευή είχα πει ότι θα το κάνω και το Σάββατο πήγα μόνο μου στο γραφείο. Έχει. Μου αρέσουν οι ευθείες συζητήσεις. Είπαμε 2-3 πράγματα με τον πρόεδρο και τα επόμενα είναι ιστορία. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Ελά, μεγάλε! Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, φίλε. Η πρόταση λέει του Παναθηναϊκού μπορεί και να είναι παραπάνω από 15 χρόνια. Εννοεί ότι ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο του κάνει μια πρόταση, όταν ήταν ελεύθερος. Για την κατάσταση το περσινό καλοκαίρι μέχρι να καταλήξει ο Παναθηναϊκός και το διαβρώνει με τη Φενέρ. Ο Σλούκας είπε ότι από τον Ιούνιο υπήρχαν προτάσεις Μονακό, Μπαρτσελόνα, αλλά εγώ περίμενα τον Ολυμπιακό. Δεν επικοινώνησε μαζί μου γρήγορα. Ήμουν κοντά με τη Φενέρ όταν είδα ότι ο Ολυμπιακός δεν κεγόταν να με κρατήσει. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Να το πω και κόσμια, το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Μέχρι και σπίτι κοιτούσα. Την Πέμπτη που αποφάσισα να πάω στον Παναθηναϊκό, είπα ότι ήταν το πεπρωμένο μου. Με ενδιαφέρε να αποδείξω ότι δεν είμαι πρώην παίκτης και δεν αξίζω τέτοιες συμπεριφορές. Εν συνεχεία, ο Κώστας Λούκας μίλησε για το ρόλο που παίζουν τα χρήματα και είπε ότι για μένα το κίνδυνο είναι το περισσότερο. Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό και με λιγότερα χρήματα. Όταν έφυγα από τη Φενέρ, είπα θα πάω στον Ολυμπιακό και έχασα χρήματα. Είχα καλύτερη πρόταση από τη Ρεάλ, αλλά είπα θα πάω στον Ολυμπιακό. Και το άλλο. Ήταν σε δύσκολη περίοδο στην Α2, δεν ήθελε να πάει κανένα παίκτη. Ήμουν ο πρώτο που το τόλμησε και ακολούθησαν οι υπόλοιποι για να κάνω Ολυμπιακό στην πορεία που έκανε. Δεν λέω πω είμαι ο βασικότερο και ο ένα, όλοι μαζί το κάναμε, έκανα την εκκίνηση. Έλα, τεράστιε! Έλα, Νικόλα. Τι κάνει? Καλά, φίλε. Όλα καλά. Εδώ. Βάλαμε κάποια από τα πράγματα που είπε ο Λούκας στο SDNA. Η άποψη βέβαια του καθενός μάλλον μπορεί να εστιάσει και να δει τι ακριβώς έχει πει ο Λούκας συμπληρώνοντας ένα χρόνο από την μεγάλη του κίνηση να πάει στο Παναθηναϊκό, στον οποίο τελικά και δικαιώθηκε κατακτώντας όχι μόνο το πρωτάθλημα, κατακτώντας την Ευρωλίγκα και όντως το MVP και του τελικού της Ευρωλίγκα και του τελικού τα πάντα του, όλα. Τους, τα πάντα όλα. Αχιλλέα, πες μας κάτι άλλο που αφορά στο μπάσκετ αλλά και στο ρεπορτάζ της ΕΟΕ. Κατέληξε η Ολυμπιακή Επιτροπή στον Αντετοκούνμπο σημειοφόρο. Αντετοκούνμπο θα κάνει. Έχει κλείσει, έχει κλειδώσει. Ναι. Προς τα εκεί οδεύει, θα ανακοινωθεί λογικά σήμερα, απλά με την περίπτωση του Γιάννη είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, γιατί ο Γιάννης μετά ακριβώς από την τελετή θα πρέπει να φύγει τρέχοντας για να βρεθεί στο Λίλ, που είναι ξέρω εγώ πόσα χιλιόμετρα από το Παρίσι. Θα δούμε πώς θα πορευτεί η ιστορία, ας πούμε, και σήμερα μέσα στη μέρα θα έχει ανακοινωθεί το οριστικό της υπόθεσης, οπότε θα ξέρουμε. Μάλιστα. Τώρα, κάτι άλλο, γιατί με ρώτησε ο φίλος Παναθηναϊκός χθες, δεν το αναφέραμε. Υπάρχει το θέμα του ΝΑΝ με το NBA μέχρι 15 του μήνα τυπικά, έτσι. Εκεί ακριβώς. Έχει κάτι, φαίνεται ότι έχει ο Παναθηναϊκός κάτι να ανησυχεί στην παρούσα φάση. Δεν έχει βρεθεί η ομάδα που να δίνει στον ΝΑΝ το ρόλο που επιθυμεί. Απλά ξέρεις ότι αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Εντάξει, έχει κάνει μια δήλωση πάντως, επειδή αναδείχθηκε ο πιο δημοφιλής παίκτης της Basket League και είπε ότι φίλοι του Παναθηναϊκού ας το πάμε σε ένα επίπεδο που δεν έχει δει ποτέ το ελληνικό μπάσκετ. Όπως σας έχω πει εδώ και τουλάχιστον 4 μήνες, ο Kendrick Nunn έχει ερωτευτεί την Ελλάδα και δεν πρόκειται να φύγει. Όχι για το NBA και το διαπλανήτη το πρωτάθλημα να το πει. Ήθελα να το πω, Αχιλλέα, 250 χιλιόμετρα είναι. Δηλαδή θα τον σε δύο ρίξεις, πώς το λένε, θα είναι Λίλ. Ωραία, το κούμπο. Ναι, απλά θα πρέπει ο σημεοφόρος να κάτσει και μέχρι το τέλος της τελετής. Έτσι να φύγει, ρε φίλε. Πας σε μια τελετή και φέρει πριν τελειώσει. Δεν γίνεται αυτό.
ναι, μιλάμε. Εντάξει, θα κοιμηθεί στον δρόμο. Έλα τώρα το κάνουμε. Σήμερα το βράδυ. Εντάξει, θα κοιμηθεί στον δρόμο. Βασικά. Έλα, δεν το κούμπο είναι μωρέ, πάρε και να διακτηνιστεί κιόλας. Και να μην κοιμηθεί καθόλου. Μια χαρά. Γιατί κοιμάται με τα μωρά στο σπίτι, τον ρώτησε. Καλά, λες. Τι έχουν, τι άλλο έχουμε. Η αλήθεια είναι πως είναι ένα ήσυχο πρωινό. Από χτες υπάρχει δήλωση του Προέδρου των Toronto Raptors που αναφέρει ότι μιλάμε με τον Σάσα και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Εγώ, αν οι δικές μου πληροφορίες είναι σχεδόν σε καθημερινή επαφή του Toronto με την πλευρά του παίκτη. Όχι σε καθημερινή, αλλά ανά δύο μέρες στη χειρότερη θα υπάρξει μια επικοινωνία. Προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να έρθει αυτό το διαδίκιο. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο Λευτέρης Μποχωρίδης έχει συμφωνήσει με τον Άρη και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Θεσσαλονίκη, στην αγαπημένη του ομάδα. Α, ωραία ομάδα φτιάχνει. Με τον Άρη επίσης να κάνει και ανακοινώσεις παικτών, καθώς η Θεσσαλονίκη, μισό να βρω την ανακοίνωση, εδώ την είχα, να ανακοινώνουν τον Νόλεϊ, ο Προμηθέας ανακοίνωσε τον Ελάιτζα Χιούζ. Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πίσω να πούμε ότι ο Γιώργος Μποζίκας έχει πάει στο Summer League για να παρακολουθήσει το τι γίνεται στην αλέκη του Ατλαντικού και μήπως βρεθεί μέσα και από το Summer League αυτός ο παίκτης για τον οποίο γίνεται λόγος στις τελευταίες ημέρες που θα κάνει διαφορά στο 2-3. Ο Χουάντσο και ο Μπράουν είναι και τυπικά στην 12η της Ισπανίας. Νομίζω αυτά είναι. Για την Ελλάδα που μας ενδιαφέρει περισσότερο, έχουμε μάθει τελικά ποια παιδιά θα ενσωματωθούν για την προετοιμασία και ποια μπορεί να είναι και στην αποστολή. Περιμένουμε ανακοίνωση από την ΕΟΚ. Ναι. Για το τι και πώς, και περιμένουμε και ανακοίνωση από την ΕΟΚ για να δούμε και τι θα γίνει ακριβώς με τον Κώστα. Γιατί ακόμα δεν μας έχει διευκρινίσει κανείς. Ποιο είναι ο δύο. Το έκανε και το κούμπο. Στο Λούκας δεν υπάρχει στην ομάδα. Για φέτος. Για τον χρόνο. Όχι, το είπε, πρόσεξε, μέσα σε όλα τη συνέντευξη χθες ο Κώστας Λούκας το είπε ότι συζητήσαμε με τον Βασίλη Σπανούλη και γι' αυτό. Αλλά εγώ είπα ότι άμα δεν παίξω στα προκριματικά δεν θα πάω στην Ολυμπιάδα. Δεν γίνεται να έχει παλέψει ένα παιδί για να είναι η εθνική μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να του πάρω εγώ τη θέση. Αυτό είναι προς τιμή του και το αναγνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν. Για το θέμα τώρα του, για το θέμα του Βεζένκοφ πάλι, είπες νωρίτερα, ανέφερε στη δήλωση του, αναφέραμε τη δήλωση του Προέδρου, τον Toronto Raptors, είναι αυτός ο κύριος εκεί, ο οποίος λέει ότι είναι ο πιο σκληρός διαπραγματευτής του NBA, δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερος από αυτόν. Βγάζει από τη Μίκα Ξύγκυρε. Ναι, αυτός δηλαδή είναι χειρότερος από τον Μαρκ Κούμπαν, δηλαδή, έτσι. Ποιος, ο Μαρκ είναι γατάκι μπροστά του. Ναι, ή πάντως, αν παραγοντίστηκα, αν διαβάσω πίσω από τις δηλώσεις του. Του κυρίου, πώς λέγεται ο κύριος, αυτός είναι ο τύπος, λέει είχα συζητήσει με τον Σάσα, τους εκπροσώπους του τον προπονητή και ο Βεζένκοφ με το τεχνητικό team της ομάδας και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια εξέλιξη τις επόμενες μέρες ή να δούμε μήπως αυτές προκύψουν και σε λίγους μήνες. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω από αυτό ότι εντάξει τα λέμε ωραία μια χαρά για αυτά, εντάξει δώστε μας κανένα μπηγικίνι για να τον αφήσουμε ελεύθερο, εκτός και αν κάνει την τρίτη περίπτωση που δεν την είχαμε βρει, αλλά την κυκλοφόρησε χθες, να τον κάνουν πάλι trade οι Raptors. Κοίτα, τα τρία σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα τα βάλω από το μικρότερο ποσοστό στο μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα σενάρια για τον Σάσα Βεζένκοφ για να μην μπερδεύουμε και το βλέμμα στο Σαράντι. Για πες. Σου ξεκινάω από αυτό με τις λιγότερες πιθανότητες για να πάμε σε αυτό με τις περισσότερες. Ωραίος. Ωραία. Πρώτο σενάριο με τις λιγότερες πιθανότητες να μείνει στο Toronto. Δεν το θέλει, δεν τον πείσανε με την προσφορά που του κάνανε, μάλλον όχι με την προσφορά, με τη συζήτηση που κάνανε για το ρόλο του και δεν έχει καμία διάθεση να ζήσει ένα δεύτερο Σακραμέντο. Προτιμάει να γυρίσει στην Ευρώπη να μην χάνει χρόνια από την καριέρα. Δεύτερο σενάριο, το σενάριο της ανταλλαγής. Πράγματι τα 6,7 εκατομμύρια που προβλέπουν το συμβόλαιό του μεικτά είναι ένα ποσό το οποίο θα βόλευε για να γίνει κάποιο trade, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Και το τρίτο σενάριο είναι να μείνει ελεύθερος. Για να μείνει ελεύθερος πρέπει όχι να δώσει εκείνος λεφτά από την τσέπη του, αλλά να λάβει από το Τορόντο. Τι να λάβει, μπορεί να λάβει 0, τύπου αφήστε με να φύγω, κρατήστε όλο το συμβόλαιο, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και από το 0 φτάνουμε στα 6,7 εκατομμύρια. 6,7 θα ήταν άμα ήθελε το Τορόντο και Σόνι να τον διώξει. Οπότε θα του έδινε όλο το συμβόλαιο. Δεν είναι τέτοια η περίπτωση. Οπότε η λογική λέει ότι ή θα τα βρούμε σε ένα συμβολικό ποσό ή σε ένα μηδενικό ποσό. Μάλιστα. Λύθηκαν όλες οι απορίες. Λύθηκαν. Χάθηκε και ο Τάις για τον Παναθηναϊκό, διαβάζω. Ο Τάις, φυσικά, έχεις απόλυτο δίκιο. Α, κάτι έχουμε κι άλλο θέμα. Τι. Πρέπει να τα σημειώνω. Ο Τάις θα μείνει στο NBA και τους Pelicans και θα σας παραπέμψω να δείτε το βίντεο που υπάρχει με τους Σάριτς και Ζούμπατς σε γνωστό μαγαζί της παραλιακής. Να τα αναφέραμε. Έλα. Τα αναφέραμε. Mm-hmm. Αναφέρατε, εντάξει, τον Σάριτς των 210 εκατοστών να τον έχει πάρει κάποιος κάτω και να τον πνίγει έτσι, εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως. Καλά, φαντάζομαι είχε πει. Για να ξέρετε, η κίνηση που έγινε πάνω στο Σάριτς είναι το λεγόμενο sleep. Τον έχει πιάσει από εδώ ναι, για και του κόβει στην αναπνοή και τον υπνοείται και κοιμάται. Κάνεις και πολεμικές τέχνες. Όχι, αυτό το κάνει, είναι το sleep, είναι στο WWE, είναι παλιό. Α, μάλιστα. Εμείς που ξέρουμε από το wrestling, καταλαβαίνουμε. Στο WWE είναι performers οι άνθρωποι εκεί. Ναι, αδερφέ, η κίνηση λέω, αγόρι μου γλυκό. Το sleep. Έτσι δεν το χαλάς, είναι sleep. Sleep λέγεται. ύπνος. Δες το χαλά, αδερφέ μου. Εγώ σ' αγαπάω και έτσι. Λοιπόν, οκ. Okay. Αν θέλετε μερικά πράγματα κάποιοι. Έγινε, Χιλιά, ευχαριστούμε πολύ. Θα σου κάνω μια μέρα sleep. Θα σου κάνω μια μέρα το κανονικό sleep. Ναι. Για να δεις πώς θα κοιμηθείς μέσα σε ένα λεπτό. Πρόσεχε. Ωραία, κάνε μου εσύ το κανονικό sleep. Αν εγώ σε φέρω τούμπα όμως μπροστά και μου πεις μετά πολλά η πλάτη μου. Τι να κάνεις, βρε, πουθενά. Αυτά. Τι να κάνεις. Έλα εδώ και ακόμα περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Ήρθε. Α, τη σε φερέ. Είσαι σαν τη σκιά, σαν τον άνθρωπο σκιά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά και εσείς. Το συγγνώμη. Καλά, αγαπητοί μου. Γιαννάρα μου. Ναι. Και Νικόλα μου, φιλιά πολλά. Χρόνια πολλά με αγάπη.